Κοιτάξτε, είναι η πολλαπλή φορά για την οποία ασχολούμεθα με το θέμα και κάποια στιγμή θα πρέπει να παρουσιάσουμε τα στοιχεία που υπάρχουν, αλλά θα εκπλαγεί δυσάρεστα ο κύριος Πνευματικός με τα στοιχεία που υπάρχουν. Λοιπόν, εγώ είπα ότι με τα στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα από άλλες πόλεις, άλλα λιμάνια όπου προσεγγίζουν πλοία και με τα στοιχεία τα οποία έχει δώσει η Ένωση των Εφοπλιστών, τα οποία τα παρέθεσα, τα έσοδα στην πόλη θα ήταν αυτά. Τα έσοδα όμως σημαίνει ότι έχουν από τη μεριά του Δήμου προβλεφτεί να γίνουν κάποιες ενέργειες για να κρατήσουν τους επισκέπτες στην πόλη. Αν δεν γίνουν από τη μεριά του Δήμου οι ενέργειες για να μείνουν οι επισκέπτες στην πόλη, φυσιολογικό είναι να μην έχει έσοδα ο Δήμος. Αν λοιπόν είχαμε κερδίσει τις εκλογές όπως το είχα πει τότε, θα κάναμε αυτό που κάνουν όλες οι άλλες πόλεις στην Ελλάδα και εκτός και θα είχαμε τα έσοδα που έχουν εκείνες οι πόλεις. Και βεβαίως, όπως βλέπετε, τα κρουαζιερόπλια μπορούσαν να έρχονται και τότε και τα εμπόδισε η Δημοτική Αρχή του κ. Πνευματικού να έρθουν. Και αυτό το μπορούμε και το αποδεικνύουμε με πολλούς τρόπους. Εκείνο που κάνω εγώ είναι, αυτή τη στιγμή, όταν έρχονται τα κρουαζιερόπλια, το επιμελητήριο να έχει περίπτερο προβολής των προϊόντων των εταιριών που υπάρχουν στον νομό, για να μπορέσουμε να δείξουμε τα προϊόντα, να δείξουμε τις επιχειρήσεις και να δείξουμε και τα αξιοθέατα με το χάρτη που έχουμε τοποθετήσει εκεί κτλ. Που μπορεί κάποιος να επισκεφτεί την πόλη. Αυτό όμως είναι της τελευταίας στιγμής. Θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό από τη μεριά του Δήμου ένα χρόνο πριν και να περιληφθούν στο σχεδιασμό των δρομολογίων με συνεργασία με τον πράκτορα, με την εταιρεία κτλ. Να σχεδιαστούν προορισμοί στον Δήμο Κορινθίων, αφού τους έχουμε προσφέρει αυτό που ζητούν οι επισκέπτες και βεβαίως να μείνουν και τα χρήματα εδώ. Νομίζω ότι το να λέει ο κύριος Πνευματικός κάθε φορά και να κάνει χαρακτηρισμούς πράγματα τα οποία είναι αστήρικτα, δεν τιμούν ούτε αυτόν. Το τουριστικό προϊόν Κόρινθος, μπορείτε να μου πείτε ποιο είναι? Αυτή την ερώτηση. Άμα υπάρχει μια επιτροπή τουρισμού, ποιο είναι αυτό το προϊόν που πάει και προωθεί? Δεν υπάρχει. Η επιτροπή τουρισμού δεν λειτουργεί. Εγώ έχω προτείνει να δημιουργηθεί όπως στο Λουτράκι οργανισμός τουριστικής προβολής και ανάπτυξης. Δεν έχει δημιουργηθεί. Έχουμε κάνει τις προτάσεις μας. Δεν έχουν ακουστεί. Δεν είναι προτεραιότητα για το Δήμο Κορινθίων ο τουρισμός. Και από εκεί και πέρα τα άλλα λόγια που ακούγονται είναι άλλα λόγια που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αν ήσασταν εσείς δήμαρχος, το τουριστικό προϊόν Κόρινθος ποιο θα ήταν? Δεν μπορώ να σου το περιγράψω αυτή τη στιγμή. Αλλά εγώ θα σας πω. Όταν έχεις μία πόλη η οποία βρίσκεται στη θάλασσα, θα πρέπει να έχει μέτωπο προς τη θάλασσα. Μπορείτε να μου πείτε εσείς αν έχει η Κόρινθος μέτωπο επιχειρήσεις που μπορούν να καθίσουν οι τουρίστες κοντά στη θάλασσα? Έχει. Όχι. Παραλίες. Την παραλία Καλάμια, για παράδειγμα, πού σημαίνεται ότι πρέπει να την δει ο επισκέπτης? Υπάρχει κάποια σήμανση? Πώς θα περάσει από τη γέφυρα του Καλατράβα και πού θα πάει, αν μπορεί να περάσει ή θα σκοτωθεί εκεί? Έχει σημανθεί, γιατί είναι ένα αξιοθέατο της πόλης, υποτίθεται. Λοιπόν, πανάκριβο μάλιστα, 1,5 εκατομμύριο στοίχησε. Σημαίνεται αυτό στον επισκέπτη που θα έρθει? Επίσης, έχουμε τόσους αρχαιολογικούς χώρους που μπορεί να επισκεφτεί. Έχουμε επιχειρήσεις που παράγουν τοπικά προϊόντα, όπως είναι για παράδειγμα το κρασί. Όλα αυτά, αν πάτε στο εξωτερικό, θα δείτε ότι αποτελούν ένα πακέτο το οποίο το προσφέρουν, το ενημερώνουν έγκαιρα δηλαδή, και το προσφέρουν στους επισκέπτες. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει εδώ. Και μία και ξεκινήσατε με θάλασσες, ο κύριος Πνευματικός κάλεσε το επιμελητήριο να αναλάβει, να κάνει τις ενέργειες, να έχει το χρόνο ο Δήμος Κορινθίων γαλάζια σημαία. Εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο είπαμε τι δεν κάνει ο Δήμος, γιατί εδώ συζητάμε τι κάνει ή τι δεν κάνει ο Δήμος. Και είπαμε ότι όλοι οι Δήμοι στην Κορινθία έχουν πάρει γαλάζιες σημαίες και πρέπει, εκτός από την ΕΜΕΑ και την Κόρινθο, και θα πρέπει να έχει και ο Δήμος Κορινθίων τις γαλάζιες σημαίες, γιατί το όφελος είναι προφανές. Αν αυτό δεν μπορεί να το δει ο κ. Πνευματικός και δεν το θέλει, είναι δικό του πρόβλημα. Το τι θα κάνουμε στο επιμελητήριο είναι μια άλλη ιστορία. Εδώ μιλάμε για τα δημοτικά. Πάντως έκανε μια ξεκάθαρη πρόσκληση. Ωραία, αυτό να το δουν οι δημότες. Αυτό να το δουν οι δημότες. Ότι ο Δήμος Κορινθίων, όσο είναι δήμαρχος ο κ. Πνευματικός, έτσι δεν είπε, δεν θα πάρει ποτέ γαλάζιες σημαίες. Θα το κρίνουν οι δημότες, αυτοί που τον ψηφίσανε και αυτοί που δεν τον ψηφίσανε.